Έγινε στην πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας, στην Pyongyang, ο μαραθώνιος αυτός ο οποίος είναι ετήσιος. Μπήκαν επαγγελματίες αθλητές, αλλά και πολλοί ερασιτέχνες. Οι θεατές φοράνε ίδια χρώματα. Τεράστια ανάπτυξη, έτσι δείχνει. Λοιπόν, τι είναι το περίεργο σε αυτό το μαραθώνιο? Ότι επειδή δεν έχει καλέσει η Βόρεια Κορέα τη διεθνή ελίτ των αθλητών, δεν έτσι αναγνωρίζεται έτσι, από τους μεγάλους μαραθωνίους στην ΙΑΦ, στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου. Ήταν όμως πολλοί ερασιτέχνες, δηλαδή περίπου 1.000 ερασιτέχνες, 600 επαγγελματίες αθλητές, κυρίως της Βόρειας Κορέας, από την Κίνα, την Ταϊβάν και την Αφρική. Αλλά τι γίνεται, επειδή στη Βόρεια Κορέα οι τουρίστες, ας πούμε, κυκλοφορούν με λεωφορεία, παρακολουθούνται σε εισαγωγικά. Έτσι, οι κινήσεις τους είναι. Οι τουρίστες. Ναι, όταν πας. Λέει ότι κυκλοφορούν με λεωφορεία, αν υπάρχουν. Αλλά τώρα τους δίνεται και μία αίσθηση ότι κυκλοφορούν ελεύθερα στην πόλη και μπορούν να δούνε και τέτοια. Ίσως αυτό είναι μία εξήγηση του ότι έχει τόσους πολλούς ερασιτέχνες αθλητές. Αυτός είναι ο μαραθώνιος, είναι ετήσιο γεγονός. Η ονομασία του στην Βόρεια Κορέα είναι Mangyongdae Μάραθον, από τον τόπο που γεννήθηκε ο ιδρυτής της Βόρειας Κορέας, που έχει πεθάνει ο άνθρωπος, ο Κιμ Ιλ Σουγκ. Αλλά θεωρείται μόνιμος αιώνιος πρόεδρος της Βόρειας Κορέας. Και επίσης, πολλοί από τους ντόπιους, από τους Βορειοκορεάτες, ήταν χαρούμενοι και ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου. Μάλιστα.